Η κυβέρνηση και με αυτό το νομοσχέδιο, με το οποίο δύο ΤΕΗ και 3... απορροφώνται από τρία πανεπιστήμια, δείχνει και με αυτό το νομοσχέδιο ποιο είναι ο πραγματικός της στόχος. Από τη μια να προχωρήσει η επιχειρηματική δραστηριότητα των νέων ιδρυμάτων, με έμφαση στο κομμάτι της έρευνας και από την άλλη να στηθούν υποδομές πανεπιστημιακές, και με προγράμματα τέτοια που θα υπηρετούν πιο αποτελεσματικά την κερδοφορία μεγάλων επιχειρήσεων σε κάθε κλάδο. Γι' αυτό άλλωστε και φροντίζει με τόση επιμέλεια ακόμα και για την παραμικρή λεπτομέρεια λειτουργία των νέων ερευνητικών Ινστιτούτων και Τεχνολογικών Πάρκων, τα οποία ιδρύει με προδιαγραφέ ιδιωτικο-οικονομικέ μέσα στα ΑΕΗ, αδιαφορώντα κυριολεκτικά για τα πραγματικά προβλήματα των σπουδαστών, που αφορούν βεβαίω τι μορφωτικέ και βιωτικέ του ανάγκε. Γιατί για άλλη μια φορά δεν υπάρχει ούτε λέξη σε νομοσχέδιο συγχωνεύσεων της ανώτατης εκπαίδευσης σαν το σημερινό για ζητήματα φοιτητική μέρημνα. Για ζητήματα ουσιαστική και ολόπλευρης στήριξη τη λειτουργία ενό πανεπιστημιακού ιδρύματο με διδακτικό και λοιπό προσωπικό, με υποδομέ. Γεμάτη μηχανία τώρα η Νέα Δημοκρατία μιλά για προχειρότητε και βιασύνε τη κυβέρνηση. Είναι όμω άραγε αυτή η αναδιάρθρωση του ΕΚΠΑ, του Γεωπονικού και του Πανεπιστήμιου Θεσσαλία απλώ μια προχειροδουλειά και τίποτα παραπάνω. Μάλλον όχι. Αντίθετα, υπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο την προσαρμογή τόσο του περιεχομένου όσο και τη δομή των πανεπιστημιακών σπουδών στι ορέξεις των μονοπωλίων, αφού με το σχέδιο νόμου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλία πολλά νέα τμήματα ιδρύονται και άλλα μετονομάζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται, με γνώμονα όμως πάντα τις απαιτήσει της αγοράς και την εξυπηρέτηση της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων, ανακλάδο και περιφέρεια. Είναι χαρακτηριστικό, και το είπαμε προχθές, το παράδειγμα του Πανεπιστημιακού Τμήματος των Ψαχνών για τη διαχείριση λιμένων και ναυτιλίας, ώστε να εξυπηρετηθούν άμεσα οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργεια, αλλά και γνωστή πολυεθνικής τσιμεντοβιομηχανίας. Όπως εξίσου χαρακτηριστική είναι άλλωστε και η ανταπόκριση που δείχνει η κυβέρνηση σε τομείς επένδυσης του κεφαλαίου όπως είναι η λεγόμενη διατροφή, ιδρύοντας με το παρόν νομοσχέδιο τέσσερα τμήματα διατροφής, διατροφολογίας και διαιτολογίας, δύο στη Θεσσαλία και δύο στην Αθήνα. Ακόμα όμως και τα νέα πανεπιστημιακά τμήματα πολλέ φορέ τμήματα Φραγκεστάιν, που προκύπτουν από ανορθολογικέ και αντιεπιστημονικέ συνενώσει υπαρχών των τμήματων, δεν είναι αποτέλεσμα μια πρόχειρη και μη αξιολογούμενη πρόταση, όπω κατηγορεί την κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία και άλλα κόμματα. Αλλά είναι αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη ακριβώ προσαρμογή στι ορέξει του κεφαλαίου. Πάντω, σε κάθε περίπτωση. Σε όλες αυτές τις αλλαγές, καμιά απάντηση δεν δίνεται για το πώς θα στηριχτούν τα νέα αυτά τμήματα, πώ θα εξασφαλιστεί η λειτουργία του με πλήρε ακαδημαϊκό και λοιπό προσωπικό, υποδομέ, προγράμματα σπουδών. Αντίθετα, με την κατάτμιση, για παράδειγμα, του ΦΠΠΣ του ΕΚΠΑ, διαμορφώνονται και νέε νέες επιπλέον ταχύτητε αποφύτων και πτυχίων. Προετοιμάζεται δηλαδή το έδαφο για να δίνονται νέε πιστοποιήσει, όπω για παράδειγμα η παιδαγωγική επάρκεια, επιπληρωμή και εκτός πτυχίου. Συνεπώ, όλα αυτά που επαναλαμβάνονται σε κάθε νομοθέτημα για την ανώτατη εκπαίδευση δεν συνιστούν καμιά προχειρότητα. Αντίθετα, αποτελούν συνειδητή πολιτική επιλογή και πρακτική όλων των κυβερνήσεων. Μόνο που εδώ ακριβώ βρίσκεται και η ρίζα του προβλήματο. Και εξαιτία ακριβώ αυτή τη ολοένα και πιο σφιχτή πρόσδεση των πανεπιστημίων στο άρμα των προτεραιοτήτων του κεφαλαίου και της επιχειρηματικής του λειτουργίας, με όχημα την περιβόητη αυτοτέλειά τους, προκύπτουν και τα προβλήματα και για τους φοιτητές, για τους εργαζόμενους και τις ίδιες τις σχολές. Γιατί. Είναι κανείς που δεν βλέπει πια ότι ο προσανατολισμό των σπουδών στι απαιτήσει και τι προτεραιότητε τη αγορά είναι που έχει οδηγήσει τι σπουδέ σε κυνήγη ατομικού μενού προσόντων και δεξιοτήτων, αποσυνδέοντα παραπέρα το πτυχίο από το επάγγελμα. Είναι κανεί που δεν βλέπει πια ότι η πολυδιάσπαση των σπουδών εντείνει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στου απόφοιτου με αποτέλεσμα να χειροτερεύουν οι όροι εργασία του. Είναι κανεί που δεν βλέπει πια ότι αυτή η επιλογή. Να στοιχηθούν τα ιδρύματα πίσω από τι αναπτυξιακέ προτεραιότητε του κεφαλαίου. Το μόνο που φέρνει στου φοιτητέ είναι η υπονόμευση τη εργασιακή του προοπτική, αφού περισσότεροι απόφοιτοι ανταγωνίζονται για τι ίδιε θέσει εργασία, οι οποίε μάλιστα λιγοστεύουν και απότομα καμιά φορά μόλις το κεφάλαιο αποφασίζει να αναπροσαρμόσει τις προτεραιότητές του. Είναι κανείς που δεν βλέπει πια ότι η επιχειρηματική λειτουργία των Ιδρυμάτων πάει χέρι-χέρι με την υποχρηματοδότησή τους από το κράτος, με την επέκταση των ελαστικών σχέσεων εργασίας και για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων στα Ιδρύματα. Αυτή λοιπόν η επιχειρηματική λειτουργία και η εμπορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης που υπηρετείται διαδοχικά από τις αστικές κυβερνήσεις είναι και που πρέπει να μπει στο στόχαστρο του αγώνα των φοιτητών, των εργαζομένων διδασκόντων και όλων εκείνων, θα προσθέταμε, των πανεπιστημιακών εκείνων δασκάλων που εξακολουθούν να σέβονται την αποστολή. Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ για λίγο στι τρει τροπολογίε που κατέθεσε το ΚΚΕ με αφορμή το νομοσχέδιο. Καλώντα βεβαίω την κυβέρνηση να τι δεχτεί η μία σχετίζεται με τι μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών και οι άλλε δύο αφορούν του φοιτητέ και απόφοιτου τμήματων που συγχωνεύονται, απορροφώνται ή καταργούνται με το νομοσχέδιο. Για τι μετεγγραφέ, με την τροπολογία η οποία έχει κατατεθεί και παλιότερα, με την τροπολογία του ΚΚΕ, προτείνεται η δυνατότητα μετεγγραφής των φοιτητών και σπουδαστών που βρίσκονται μέχρι το 5ο έτο σε αντίστοιχη σχολή ή τμήμα με αυτά που έχουν εισαχθεί. Η πρόβλεψη βεβαίω αυτή αφορά παιδιά με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, με γονεί ανέργου, με αδερφού αδερφέ που σπουδάζουν σε άλλη πόλη, καθώ και παιδιά που τα ίδια ή οι γονεί του ανήκουν σε ειδικέ κατηγορίε και βεβαίω για αυτέ τι ειδικέ κατηγορίε να μην ισχύουν τα εισοδηματικά κριτήρια. Προβλέπεται επίση δυνατότητα μετεγγραφή για εισακτέου σε τμήματα ΤΕΗ εκτό περιφέρεια Αττική που πληρούν τα κριτήρια μετεγγραφή, όπω κατατίθενται και έχουν εισαχθεί σε τμήματα αντίστοιχα των πρώην ΤΕΗ Αθήνα και ΤΕΗ Πειραιά, όπω αυτά αντιστοιχίζονται πλέον στα τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μια και που στο λεκανοπέδιο δεν υπάρχει ΤΕΗ. Με τη δεύτερη τροπολογία που καταθέτει το ΚΚΕ, λαμβάνονται μέτρα, προβλέπονται μέτρα, ώστε να αρθεί η πολυκατηγοριοποίηση αποφύτων στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο. Εξισώνονται έτσι αυτόματα οι απόφοιτοι τμήματων των ΤΕΗ Αθήνα και Πειραιά, Υπήρου, Ιωνίων, ίσω Στερεά και Θεσσαλία, με του αντίστοιχου αποφύτου των νέων τμήματων που προκύπτουν με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα, αφού παρακολουθήσουν βεβαίω κύκλο μαθημάτων, δωρεάν, ασφαλώς, και με διευκολύνσεις για αυτούς που ήδη εργάζονται. Τέλο, περιμένουμε. Ακόμα δεν έχουμε δει κάτι. Έχουμε καταθέσει και σχετική τροπολογία για τους φοιτητές του φοιτητέ του ΦΠΠΣΥ. Προχθέ, δημόσια δεσμεύτηκε εδώ ο κύριο Υπουργό για την ικανοποίηση του δίκαιου ετοιμάτων των, φοιτητών, των παιδιών που ήταν εδώ. Το περιμένουμε. Ελπίζουμε ότι θα έρθει μέχρι τη Δευτέρα, γιατί μέχρι στιγμή δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Έρχομαι τώρα Προχθέ, γνωρίζετε τι κοινοβουλευτικέ διαδικασίε. Τι γνωρίζετε, πρέπει να γίνει τροπολογία, να την καταθέσουμε. Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ. Μην δημιουργείτε εντυπώσει. Όχι, όχι. εσεί δημιουργείτε εντυπώσει. Έχετε καταθέσει ένα κείμενο νομοτεχνικών ναι. βελτιώσεων. Ναι. Θα μπορούσατε να το έχετε εκεί. Όχι, γιατί Δεν όταν έγινε αυτό, είχε ήδη κατατεθεί. Κάνετε λάθο πάλι. Μη δημιουργείτε εντυπώσει. Είναι τόσο απλό. Δεν έχετε τώρα, λόγο. Έχετε χιλιάδε άλλα επιχειρήματα. Τώρα. Τώρα, ε, Έρχομαι στο νέο σύστημα προσλήψεων εκπαιδευτικών που αποτελεί βεβαίως ταυτόχρονα και σύστημα απολύσεων, όντας ένα ακόμα σύστημα ανακύκλωσης της ανεργίας. Μας κάνει εντύπωση πραγματικά που ο υπουργό της παιδείας, αν και έξυπνο, εξυπνότατος άνθρωπος, επιμένει να ξύνεται στην κλίτσα του τσομπάνη. Και τι δεν μας είπε προχτές ένα κρεσέντο αντικουκουέ εμπάθειας. Προσπερνώ εδώ στα γρήγορα, τα γνωστά κλισέ για το χάος που χωρίζει δίθεν το ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία. Χάος βέβαια που δεν τους εμπόδισε να ψηφίσουν μαζί το τρίτο μνημόνιο ή χάος που εξαφανίζεται όταν είναι για το ΝΑΤΟ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στέκομαι στο συμπέρασμα του κυρίου Υπουργού ότι το ΚΚΕ συμπλέει λέει και συμβαδίζει με τη Νέα Δημοκρατία. Μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και εδώ χρειάζεται νομίζω να προβληματιστούν οι προοδευτικοί άνθρωποι, ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο αντιγράφει την πολιτική του ΠΑΣΟΚ, αλλά από ό,τι φαίνεται παίρνει και τα χούγια του και μάλιστα τα χειρότερα, τα αυριανίστικα. Και εδώ να πούμε με την ευκαιρία, επειδή άκουσα αυτό που είπε πριν από λίγο η κυρία Αναγνωστοπούλου, ότι είναι κρίμα για την κυρία Αναγνωστοπούλου, δεν μας είχε συνηθίσει σε τέτοιου είδους αυριανίστικα τερτύπια, είναι κρίμα να πετά λάσπη στο ΚΚΕ και στο ΠΑΜΕ για τους απολυμμένους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, των οποίων το δικαίωμα να διορίζονται στη δημόσια εκπαίδευση, δημόσια και πάγια το στηρίζει το ΚΚΕ. Αν έχει κάτι γραπτό να μας παρουσιάσει αντίθετο η κυρία Αναγνωστοπούλου από το ΠΑΜΕ ή από το ΚΚΕ να μας το φέρει. Και όχι να απευθύνει τέτοιου είδους ερωτήματα όταν ο ίδιος ο Νίκος Οσοφιανός, ο Σοφιανός, το μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ... το δήλωσε αυτό γραπτά στο περιοδικό της ΟΗΕ, της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών... η οποία μάλιστα και τον ευχαρίστησε δημόσια. Το συμπέρασμα λοιπόν τώρα που για, για τα περισύμπλευσης του ΚΚΕ με την Νέα Δημοκρατία... Το έβγαλε ο κύριο Υπουργό επειδή το ΚΚΕ ζητά την απόσυρση τη τροπολογία του νέου συστήματο. Άρα, με τη λογική του Υπουργού, το ΚΚΕ ζητά την παραμονή του νόμου Διαμοντοπούλου για τι προσλήψει όπω και η Νέα Δημοκρατία. Πολύ ωραίο συλλογισμό επιστημονικό, σαν εκείνο το παλιό ανέκδοτο για το όργανο που υπήρχε παλιά στο μάθημα τη λογική. Οι παλιότεροι θα το θυμούνται. Την περίπτωση όμω το ΚΚΕ να ζητά και την απόσυρση της κυβερνητικής τροπολογίας και την κατάργηση του νόμου Διαμαντοπούλου, γιατί δεν την εξετάζετε κύριε Υπουργέ και μην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε, γιατί αυτό ακριβώς είναι που ζητά το ΚΚΕ τώρα. Τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων εκπαιδευτικών των τελευταίων χρόνων, 30.000 είναι πάνω κάτω αυτοί, ως τη στοιχειοδός αναγκαία. Αναγκαία απόφαση για την εκπαίδευση και ως τη μόνη πια δίκαιη για όλους και όλες αυτούς που με μια βαλίτσα στο χέρι γυρίζαν από σχολείο σε σχολείο μαζεύοντας προϋπηρεσία όπως του συμβούλευε τότε το κράτος. Εσείς δεν είστε που μιλάτε για τη συνέχεια του κράτους και για τη θεσμική του μνήμη. Μονιμοποιήστε τους. Ποιος σας εμποδίζει, το Συμβούλιο της Επικρατείας ή το Σύνταγμα. Ή μήπως η ίδια η πολιτική σας που ενώ βρίσκει κάθε χρόνο 4,5 δις για το ΝΑΤΟ, εκεί τα βρίσκεται αμέσως, δεν τους λέτε να περιμένουν του ε, τους ΝΑΤΟΙΚΟΥΣ, παίρνοντα τα μπράβο από τον Τραμπ, θεωρεί ακραίο η πολιτική σας, θεωρεί αδιανόητο να έχουν όλα τα παιδιά, όλα τα σχολεία κανονικά τους δασκάλους τους. Και τολμάτε να λέτε για το ΚΚΕ ότι κοροϊδεύει την κοινωνία επειδή στηρίζει το αίτημα της μονιμοποίησης όλων των συμβασιούχων εκπαιδευτικών. Τι θέλετε να πείτε, ότι όλοι αυτοί οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί που τόσα χρόνια παλεύουν για το δικαίωμά τους στη μόνιμη και σταθερή δουλειά κοροϊδεύουν τον εαυτό τους. Και ο ΣΥΡΙΖΑ που υποστήριζε αυτό το έτοιμο στο το 2015, κορόιδευε τότε και αυτός. Πείτε το. Κατηγόρησε ακόμα ο κύριος Υπουργό, το ΚΚΕ ότι δεν στήριξε την κατάργηση της τιμωρητική αξιολόγησης του Προεδρικού Διατάγματος 152 του κυρίου Αρβανιτόπουλου. Για ποια κατάργηση αλήθεια μιλάτε για αυτήν που έγινε όπω εσεί ο ίδιο είπατε τότε στη συζήτηση του νομοσχεδίου, για αυτήν που έγινε για συμβολικού λόγου και φέρατε με το νομοσχέδιο για τι δομέ την αξιολόγηση μεταμφιεσμένη όμω ω προγραμματισμό και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, ω αυτοαξιολόγηση δηλαδή, και μάλιστα με την ίδια φόρμα και τα ίδια κριτήρια που έβαλε ο ίδιο ο κύριο Αρβανιτόπουλο. Και για ποια δίχρονη Υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση. Μα κουνάτε το δάχτυλο. Για αυτήν που δεν εφαρμόζεται ούτε καν στου μισού Δήμου και σε κανέναν μα κανέναν από του μεγάλου. Για αυτήν που θεσμοθετήσατε στον αέρα, χωρί την παραμικρή χρηματοδότηση, χωρί σχέδιο πρόβλεψης για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, χωρί κανένα μα κανένα σχέδιο δημιουργία κτηριακών υποδομών. Και όχι μόνο αυτό αλλά και εκείνα τα έρματα 140 εκατομμύρια που υπήρχαν αρχικά στο προϋπολογισμό για την ανέγερση κτηρίων προσχολικής αγωγής, τα διαγράψατε και αυτά ως αντιστάθμισμα της προσωρινής διατήρησης της προσωπικής διαφοράς των παλιών συνταξιούχων με το γνωστό εκβιασμό «Διαλέξτε ποιοι θα χάσουν, οι παππούδες ή τα εγγόνια». Μας ρωτήσατε γιατί σιωπούμε για τη μείωση των μαθητών ανατμήμα από 25 σε 22. Μα γιατί κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στο νομοσχέδιο, κύριε Υπουργέ. Εκτό αν από τα τόσα και τόσα που λέτε πια και τάζετε, νομίζετε ότι τα κάνετε κιόλα. Κάτι σαν ένα νομοθετικό ιδεασμό δηλαδή. Το μόνο που υπάρχει στο άρθρο 40 είναι να επαναλαμβάνεται η αύξηση του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού νηπίων που τον πήγατε από 7 στο 14, όπως και το ανώτερο όριο των νηπίων στα 25. Εκεί όμως που πραγματικά το τερματίσατε ήταν όταν μας καλέσατε να σας πούμε ένα πράγμα για το οποίο να υποχωρήσατε στους θεσμούς. Εντάξει, μισή χρόνια περάσαν από τον Αύγουστο του 2015, αλλά δεν μπορεί να ξεχάσατε κύριε Υπουργέ ότι στο δικό σας μνημόνιο το τρίτο που το ψηφίσατε μάλιστα και όλοι μαζί ήταν αυτό το μνημόνιο στο οποίο η παιδεία μπήκε για πρώτη φορά σε μνημονιακό κείμενο. Εκτός αν θέλετε να μας πείτε ότι όλα αυτά τα αντιεκπαιδευτικά και αντιλαϊκά που υλοποιείτε, ότι τα κάνατε μόνοι σας χωρίς την πίεση των δανειστών. Διαλέξτε και πείτε μας. Ευχαριστώ.